για τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων καταρχήν θα συζητήσουμε, που είναι η μεγάλη μάζα των ακροατών και για τα νομικά πρόσωπα υπάρχει τεχνικός ο λογιστής σε κάθε εταιρεία που μπορεί να βοηθήσει. Τα φυσικά πρόσωπα λοιπόν υπάρχουν προσυμπληρωμένα πεδία στον αντίστοιχο κωδικό του εντύπου ε1, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε φορολογική δήλωση. Υπάρχουν και πεδία στα οποία μπορεί να παρέμβει ο φορολογούμενος και να συμπληρώσει τυχόν ποσά για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Φέτος, θα το ξαναπούμε για μια ακόμα φορά, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά στην προσυμπλήρωση των πεδίων από όλους είτε ιδιώτες πάροχους πληροφοριών προς την ΑΔΕ, είτε και το ίδιο το δημόσιο. Τι θέλω να πω. Λόγω του COVID πέρυσι, πέρα από τις συνήθεις βεβαίωσης αποδοχών, την ανάρτηση των πληρωμών, των υποχρεωλησίων, των δανείων δηλαδή των πολιτών, πέραν της ανάρτησης των πληρωμών που έχουμε πραγματοποιήσει με τη χρήση του πλαστικού χρήματος, των τόκων τυχών καταθέσεων κτλ. Πρέπει να ανέβουν από τις υπηρεσίες της ΑΔΕ, αφού πρώτα τα στείλει βέβαια το συναρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας και δει το σύστημα Εργάνη, τα επιδόματα των αναστολών και όλα τα επιδόματα που έλαβαν οι εργαζόμενοι κατά την περίοδο του στήριξης της οικονομίας. Αναστολή και συνεργασία είναι αυτά αναστολή τα δύο. Αναστολή και συνεργασία είναι τα δύο τα βασικά. Πιο γνωστά από όλα, τα βασικότερα όλων που πρέπει να αναρτηθούν. Και πρέπει να αναρτηθούν. Δεν τα ζητάς δηλαδή ο καθένας από εμάς, από την επιχείρηση, από τη δουλειά που βρίσκεται, από το λογιστήριο. Πρέπει να περιμένει το κεντρικό σύστημα του κράτους να στείλει αυτά, λέτε, τα αποδεικτικά. Εκεί είναι το μεγάλο μπέρδεμα. Για δύο λόγους δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Καταρχήν γιατί η επιχείρηση ως επιχείρηση, ο εργοδότης, δεν έχει καμία πληροφόρηση σχετικά με το επίδομα που έχει λάβει κάθε εργαζόμενος. Δηλαδή, αν κάποιος εργαζόμενος για οποιοδήποτε λόγο, το πιο απλό, ξέχασε να υποβάλει ένα μήνα την αίτηση για το επίδομα αναστολής, ούτε ευθύνη, ούτε γνώση λαμβάνει. Έχει επιχείρηση, ούτε γνώση λαμβάνει. Ο δε εργαζόμενος, από την άλλη μεριά, θα μπορούσε με ένα εξτρέ που θα λάβει από την τράπεζα μια αναλυτική κίνηση λογαριασμού του. Δηλαδή, να δει ποια χρήματα είναι αυτά που του καταβλήθησαν και να τα συμπληρώσει. Η ΑΔΕ όμως έχει προβλέψει αυτά τα χρήματα να μπαίνουν σε συγκεκριμένο κωδικό του ε1, και αυτός ο κωδικός είναι ο 781. Στο συγκεκριμένο κωδικό, το συγκεκριμένο πεδίο, τα επιδόματα αναστολής είναι κλειδωμένο και αναμένουμε την ανάρτηση. Εναλλακτικά πολλοί εργαζόμενοι, πιεζόμενοι, πολλοί φορολογούμενοι, με συγχωρείτε, πιεζόμενοι από προθεσμίες άλλες που λήγουν, όπως είναι η εγγραφή των παιδιών τους σε βρεφοκηπιακούς σταθμούς, όπως είναι οι κάρτες στέγασης και σύντησης για τους φοιτητές, που λήγουν οι προθεσμίες υποβολής των εντύπων, επιλέγουν να τα συμπληρώσουν σε ένα άλλο κωδικό της δήλωσης, στον κωδικό 657, αν θυμάμαι καλά, ή 61657 για την ορίστηση στον δρόμο, που μπορεί να συμπληρωθεί το ποσό εκεί. Εδώ λοιπόν έρχομαι να τους ευσυστήσω την προσοχή και να τους πω πολύ πολύ απλά, μην το κάνετε αυτό. Γιατί? Διότι τι θα συμβεί? Καταρχήν θα ανέβει σε όποιο χρόνο επιλέξει η ΑΔΕ να ανεβάσει το ποσό στον 781 και θα έχουμε συμφωνία. Ένα ζήτημα. Αυτό, αν θέλετε, αν είναι μέσα στην περίοδο των δηλώσεων, μπορεί και να λυθεί με μια τροποποιητική. Όμως, ο συγκεκριμένος κωδικός που τώρα μπορούμε να παρέμβουμε και να γράψουμε τα ποσά που έχουμε λάβει εμείς ως επιδόματα ειδικού σκοπού, λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα επιδόματα που πιθανά να είναι δικαιούχοι ή φορολογούμενοι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι μπορεί να χαθούν επιδόματα που έχουν να κάνουν με το επίδομα στέγασης, με την κάρτα σύντησης, με το Α21, γιατί το ποσό εκεί προσμετράται στο εισόδημα, στο οικογενειακό εισόδημα, που λαμβάνεται υπόψη για να δοθούν τα επιδόματα στους Έλληνες πολίτες. Είναι λάθος να το κάνουμε αυτό. Θα βρεθούν άνθρωποι εκτός επιδομάτων, θα λάβουν μειωμένα επιδόματα επειδή έστειλαν τη δήλωσή τους συμπληρώνοντας ένα ποσό που απλά έπρεπε να πάει σε άλλο κωδικό. Στον 781 αντίστοιχα δεν προσμετράται. Ναι. Αυτό έγινε. Και αν, επειδή το φέρατε ως παράδειγμα, και αν δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να γράψει το παιδί του στο σχολείο, αν δεν μπορεί να κάνει κάποια άλλη πράξη που του ζητάνε φορολογική δήλωση, τι κάνει? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα πω σε όλους είναι ότι επειδή το δημόσιο για μια ακόμη φορά έρχεται την τελευταία στιγμή να και μια μέρα μετά να δώσει παρατάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε σε μια λογική να ακολουθήσουμε διαδικασίες λανθασμένες που θα τις βρούμε μπροστά μας στο μέλλον.
για τους παιδικούς σταθμούς σε επίπεδο Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει ήδη παράταση για τους, με συγχωρείτε, για τους βρεφικούς, βρεφολυμπιακούς, έως 17 του μήνα, 17 Ιουλίου, έλυγε 36. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αν χρειαστεί, επειδή υπάρχει επαφή και επικοινωνία, θα δοθεί και περαιτέρω παράταση μέχρι να είναι έτοιμο το σύστημα. Θα πρέπει επιτέλους τα Υπουργεία μεταξύ τους να συντονιστούν και οι προθεσμίες να είναι τέτοιες που να μην διαφορετικά θα τρέχουμε, διότι διαφορετικά θα τρέχουμε όλοι μαζί. Αυτή όπως είναι... επίσης και ένα άλλο ζήτημα, ναι, κυρία Δουκεράκη, που θα προκύψει και θέλω να σας προλάβω, είναι για το επίδομα το Α21. 36 είναι να δοθεί η τρίτη δόση για το 2021. Απαιτείται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης των γονέων για τη φετινή χρονιά. Δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι φορολογική δήλωση εφόσον έχουν εργασιακή σχέση, αυτά που λέγαμε πριν, που έχει θεστεί σε αναστολή ή έχουν ενταχθεί στο συνεργασία. Το να βάλουν το ποσό στον 6-17 θα τους μειώσει το ποσό που κάνει να λαμβάνουν πιθανότατα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι λάθος συμπλήρωση της δήλωσης, θα το βρουν μπροστά τους σε κάποιο χρόνο μεταγενέστερο, δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους το Υπουργείο να ανεβάσει τις βεβαιώσεις των επιδομάτων αναστολής. Επιτέλους, λέω, δηλαδή ένα μήνα μετά που έχει ανοίξει το σύστημα, ας ανεβάσουν τις βεβαιώσεις. Έχει μείνει αυτό που δεν έχει ανέβει, οι αναστολές, και δεν έχουν ανέβει ακόμα και το επίδομα γέννησης τέκνου, τα περιβόητα 1.000 ευρώ, θυμάστε που λέγαμε, που δινόταν σε κάθε οικογένεια 1.000 ευρώ και άλλα 1.000 με τη γέννηση του νέου παιδιού. Αυτά τα δύο ποσά δεν έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει από τον ΑΕΔ τα επιδόματα ανεργίας και τα επιδόματα μακροχρόνιας ανεργίας. Από τον ΕΦΚΑ έχει ανέβει το επίδομα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση που αναρωτικής άδειας. Έχει μείνει μόνο αυτό. Και σας ξαναλέω, τραγικό της υπόθεσης. Είναι δύο υπουργεία που υποτίθεται ότι συνεργάζονται καθ' όλη την περίοδο της πανδημίας. Και απλά δεν έχει στήριξη. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Χρυσοφοράκη, λέμε, περιμένουμε μέχρι να ανέβουν τα σχετικά έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία χρειαζόμαστε. Αυτό λέτε εσείς από τη δική σας τη νέα πλευρά, για τον κόσμο που ρωτάει. Ένα ερώτημα το οποίο έρχεται προς εσάς, εάν γνωρίζετε τι γίνεται με τα μειωμένα ενίκια Μαΐου. Εσείς φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι θέλει να πει αυτή η ερώτηση. Φαντάζομαι, εννοεί ότι πότε θα πληρωθούν τα ενίκια Μαΐου. Δεν ξέρω αν ακούτε. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι εννοεί πότε θα πληρωθούν τα ενίκια Μαΐου. Αν το θυμάμαι καλά, συγχωρέστε με, είμαι εκτός γραφείου και δεν έχω τις ημερομηνίες, είναι τόσες πολλές. Είναι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πληρωθούν τα μισθώματα του Μαΐου για τους δικαιούχους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα σας, κύριε Χρυσοφοράκη. Καλημέρα. Να που ήρθε άμεσα η απάντηση από τον Δημήτρη τον Χρυσοφοράκη σε ό,τι έχει να κάνει με τα ενίκια για εσάς που τον ρωτήσατε. Μου στέλνει λοιπόν αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και αναφέρουν ότι αύριο Τετάρτη 30 Ιουνίου πως θα καταβληθούν οι εκαθαρίσεις των αποζημιώσεων Απριλίου και οι προκαταβολές Μαΐου και θα εκαθαριστούν και θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις υπεκμισθώσεις ενός ακινήτου για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις καταβολής αποζημίωσης από τους αρχικούς ιδιοκτήτες. Η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων COVID Μαΐου θα ανοίξει 1η Ιουλίου. Από 5 έως 20 Ιουλίου θα αναρτηθούν ειδοποιήσεις λαθών και θα αποσταλούν μηνύματα στους ενδιαφερομένους και θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ιανουαρίου-Απριλίου 2021. Μεταξύ αυτών και για υποβολή αρχικών δηλώσεων για υπεκμισθώσεις ενός ακινήτου. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για υπεκμισθώσεις με πολλά ακινήτα για το 2020 και το 2021 και αρχικών δηλώσεων COVID από εκμισθωτές σε αλυσίδες υπεκμισθώσεων για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση COVID για το 2020.